Καλησπέρα σας. Φαίνεται ότι ο κόσμος από τώρα θέλει να απολαύσει τα έργα. Το αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ όμορφα. Αν μου επιτρέπετε, θα είμαι πολύ σύντομος. Λίγα λόγια για να πω ότι είναι με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που τελώ απόψε τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής ψηφιδωτού, αγκιοπλαστικής και φωτογραφίας του Εργαστηρίου Τέχνης του Δήμου Λατσιών. Αισθάνομαι πραγματικά χαρά και περηφάνεια γιατί ο Δήμος Λατσιών παρέχει τη δυνατότητα σε αρκετόν κόσμο, σε συνδημότες μας, να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό. Αισθάνομαι χαρά και περηφάνεια γιατί το Εργαστήριο Τέχνης λειτουργεί για 7η συνεχή χρονιά με τεράστια επιτυχία, μια επιτυχία που αντανακλάται και στα έργα που κάθε χρόνο ετοιμάζονται από τους συμμετέχοντες. Ο βαθμός εργαστηρίου, ο βαθμός επιτυχίας του Εργαστηρίου Τέχνης, φίλες και φίλοι, μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ρίχνοντας μία ματιά στα έργα τα οποία βλέπετε εδώ δίπλα σας, που κάθε χρόνο είναι πολύ πιο όμορφα από την προηγούμενη χρονιά. Αυτόν το έχω παρατηρήσει ιδιαίτερα για τη φετινή χρονιά. Όσοι δημότες έρχονται εδώ στο Δήμο, είτε για να πληρώσουν φόρους, είτε για οτιδήποτε άλλο, κοντόστεκαν όλοι, έβλεπαν τα έργα και μας ρωτούσαν ποιοι έχουν σχεδιάσει αυτά τα υπέροχα έργα. Με πολλή περηφάνεια η απάντηση ήταν ότι είναι έργα του Εργαστηρίου Τέχνης του Δήμου Λατσιών. Θέλω, φίλες και φίλοι, μέσα από την καρδιά μου να δώσω τα συγχαρητήρια μου, τόσο τα δικά μου όσο και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, σε όλους τους εκπαιδευτές και στους εκπαιδευόμενους για το πραγματικά αξιοζήλευτο έργο που επιτελούν εδώ και 7 χρόνια. Συγχαρητήρια και εύχομαι και άλλοι συμμετέχοντες και άλλοι δημότες να ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Εργαστήριο Τέχνης του Δήμου Λατσιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Πάμπος ο Χαραλάμπος, είμαι κάτοικος Λατσιών. Συμμετείχα στο μάθημα φωτογραφίας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η φωτογραφική τέχνη, διότι είμαι λάτρης της φύσης περισσότερο. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα στην Κύπρο και δυστυχώς τρέχουμε στο εξωτερικό για να δούμε πράγματα τα οποία δήθεν δεν υπάρχουν στην Κύπρο. Έχουμε μάθει πρώτα καλά την Κύπρο και μετά να μιλάμε για το εξωτερικό. Ευχαριστώ. Είμαι η Λένια Ιωάννου και συμμετείχα στο μάθημα της αγιογραφίας. Ήταν ένα μάθημα που μου άρεσε από καιρό, που προσπαθούσα να μάθω, αλλά λόγω χρόνους και λόγω των παιδιών δεν μπορούσα να παρακολουθήσω αυτά τα μαθήματα. Και τώρα και φέτος μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να παρακολουθήσω αυτά τα μαθήματα της αγιογραφίας. Και είμαι πολύ περήφανη γιατί έκανα και τις πρώτες μου δύο εικόνες. Είμαι η Ζωή Μαυρογένους, διδάσκω το μάθημα της αγιοπλαστικής κεραμικής. Στο μάθημα της αγιοπλαστικής κατασκευάζουμε διάφορα αντικείμενα με πυλόν. Πιάνουμε τον πυλόν από την αρχή, τον πλάθουμε, φτιάχνουμε τα αντικείμενά μας, τον ψήνουμε στο καμίνι. Μετά τα ζωγραφίζουμε, βάζουμε τα διάφορα ιαλώματα πάνω, τα ξαναψήνουμε. Μετά βλέπετε το αποτέλεσμα που
βλέπετε εδώ στην έκθεση μας. Μαθητές μπορούν να έρθουν από το Δήμο Λατσιών αλλά και από άλλες περιοχές. Κάθε τμήμα το maximum που μπορούμε να βάλουμε είναι 8 μαθητές. Είναι αρκετά έργα από όλους τους μαθητές, όχι όλα τα έργα τους, αλλά όλοι οι μαθητές εκθέτουν έργα. Είμαι η Αθηνά Δημητρίου, εργαζόμαι στο εργαστήριο του Δήμου Λατσιών, διδασκώ γεωγραφία. Σχετικά κάνουμε την πατροπαράδοτη τέχνη από παλιά, τη φορητή εικόνα που γίνεται προετοιμασία του ξύλου. Μετά ξεκινούμε να ετοιμάσουμε το σχέδιό μας, μετά ετοιμάζουμε το χρυσό και στο τέλος η ζωγραφική. Όταν τελειώσουμε πρέπει να περάσουμε ένα βερνίκι την εικόνα, διότι αν δεν την περάσουμε πιθανόν να καταστραφεί. Εργάζομαι και στα επιμορφωτικά επίσης το ίδιο μάθημα. Οι εικόνες μας είναι σήμερα στην εκθέση εδώ, που βλέπετε, τους μαθητές όλες. Κολέτσα Κάτσου, τώρα, ονομάζομαι Νικολέτσα Κάτσου, διδάσκω τα ψηφιδωτά στο εργαστήριο του Δημαρχείου Λατσιών και μετά από μία χρονιά ολόκληρης διαδικασίας με όλους τους μαθητευόμενους, ήρθαμε εδώ για να απολαύσουμε τα έργα που τελικά είχαν επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.